σε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Παρουσιάστηκε, όπως είπατε, η νέα φανέλα για τη σεζόν που έρχεται, όπως επίσης και η συνεργασία μας για τα επόμενα 3 χρόνια με το μεγάλο χορηγό της Τίχημαν. Ευελπιστούμε ότι η συνεργασία αυτή εδώ θα κυλήσει ομαλά και είμαστε σίγουροι ότι θα κυλήσει ομαλά και μάλιστα, όπως είπα και μέσα, το όραμά μας δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά εκτείνεται και σε όλες τις δράσεις, στην προσφορά, στη συμμετοχή, στην αλληλεγγύη προς την κοινωνία. Είμαστε βέβαιοι ότι μέσω του PAOK Action και του Ήρωες θα δημιουργηθούν πάρα πολύ ωραίες δράσεις. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα πολύ σημαντικό για μας γεγονός. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Η Stoiximan.gr το ίδιο. Περισσότερα νομίζω μπορεί να πει και ο κύριος Πανουδάκης. Η φανέλα του ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε με νέες φιλοδοξίες ο ΠΑΟΚ φέτος. Με νέες φιλοδοξίες, η στόχη είναι υψηλή, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Προερχόμαστε από την κατάκτηση του κυπέλου. Ελπίζουμε ότι τη νέα χρονιά θα κάνουμε το βήμα παραπάνω. Είδατε τη νέα φανέλα και τις τρεις μορφές της. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Κύριε Πανουδάκη. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και χαιρόμαστε πολύ που ανακοινώσαμε σήμερα τη μεγάλη μας συνεργασία, τη χορηγική συνεργασία με το μεγάλο σύλλογο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι τεράστια δύναμη στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε όλο τον αθλητισμό. Εμείς είμαστε μια εταιρεία που αγαπάει τον αθλητισμό, αγαπάει το ποδόσφαιρο και θέλουμε να βοηθήσουμε στο να αναδειχθεί ακόμα το καλό πρόσωπο του ποδοσφαίρου, το καλό πρόσωπο του αθλητισμού. Η συνεργασία μας αυτή μας δίνει μια τεράστια ευκαιρία. Η εκδήλωση σήμερα ήταν εξαιρετική. Ήταν πρωτότυπη, ήταν καλά σχεδιασμένη, ήταν χαρούμενη, είχε την προοπτική, είχε το μέλλον. Αυτό που όλοι κυνηγάμε, το μέλλον και την επιτυχία, που είμαι σίγουρος ότι θα φέρει στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι μια ομάδα με πολύ ισχυρές βάσεις, με πολύ ικανή διοίκηση, με νέα παιδιά. Το έλεγα στον κύριο Γκαγκάτση ότι μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι είναι νέοι άνθρωποι επικεφαλής με ένα πολύ ισχυρό οικονομικό background. Άρα λοιπόν η προσπάθεια, η στρατηγική της προσπάθειας του ΠΑΟΚ είναι η επίδειξη της κορυφής και η δική μας ίδια. Και μέσα από τη συνεργασία μας αυτή θέλω και εγώ να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η προσφορά προς την κοινωνία. Ειδικά σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάει η χώρα μας, το να προσφέρουμε ένα μερίδιο πίσω στην κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φέρνουμε τον αθλητισμό κοντά στον κόσμο, στην κοινωνία. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Τα παιδιά σήμερα που εμφανίστηκαν εδώ ήταν η καλύτερη εμφάνιση. Τα παιδιά με αναπηρία που εμφανίστηκαν εδώ με τις φανέλες του ΠΑΟΚ και με το brand Heroes. Ήταν η κορύφωση της βραδιάς.